Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη 1 το μεσημέρι. Αντιμέτωπη με μια επικίνδυνη έξαρση της πανδημίας βρίσκεται για μία ακόμα φορά η χώρα. Με τα κρούσματα να καταγράφουν μαύρο ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας και τους ειδικούς να μην αποκλούν ακόμα και τα χειρότερα σενάρια. Στη Θεσσαλονίκη εφημερίες έχουν μετατραπεί σε εφιάλτη, καθώς οι εντατικές είναι γεμάτες και οι εισαγωγές ασθενών αυξάνονται συνεχώς. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, στο τραπέζι των λοιμοξιολόγων, οι οποίοι συνεδριάζουν την ερχόμενη Τετάρτη, υπάρχουν νέα μέτρα τα οποία θα αφορούν κυρίως τους ανεμβολίαστους. Με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούν οι επιστήμονες την επέλαση του τέταρτου κύματος με 4.696 κρούσματα χθες, που αποτελεί μαύρο ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας. Έχουμε αρχίσει μια υποστροφή και μια αύξηση του επιδημικού κύματος, χωρίς την ουσία να κοπάσει το προηγούμενο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και πού μας οδηγεί αυτό, κύριε καθηγητά, πού μας οδηγεί σε σχέση με τα κρούσματα, τους διασωληνωμένους και τα θύματα? Μας οδηγεί σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να εκτροχιαστεί εάν δεν προσέξουμε. Η Θεσσαλονίκη, που έφτασε να ξεπεράσει ακόμη και την Αττική σε αριθμό κρουσμάτων, βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, χωρίς ακόμη να έχουν αποτυπωθεί οι επιπτώσεις από τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και την παρέλαση. Ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε ήπιες αυξητικές τάσεις, ναι. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η τάση αυτή επιταχύνεται, που σημαίνει στην πράξη ότι έχουμε μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινότητα. Οι εφημερίες στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον εφιαλτικές, με τους γιατρούς να κάνουν έκκληση για τη λήψη μέτρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εφημερία στο Ιπποκράτειο, που τα 15 κρεβάτια COVID εντατικής είναι γεμάτα, έληξε με 47 νέες εισαγωγές. Σήμερα είχαμε μια εφιαλτική εφημερία, μετά από πάρα πολύ καιρό. Θυμήσαμε μέρες του προηγούμενου Νοεμβρίου. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά στην πόλη μας. Το σύστημα υγείας δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Το εναπομείναν διακύβευμα για τις ΜΕΘ είναι τεράστιο. Και αν δεν πάρουμε μέτρα, άμεσα μέτρα, στοχευμένα μέτρα, πανεθνικά μέτρα, θα βρούμε μπροστά μας πολύ δύσκολες στροφές σε αυτό το τελευταίο χειμώνα του πρώτου γύρου που μας έρχεται. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και δεν αποκλείεται μπροστά σε αυτή την κατάσταση να ληφθούν αποφάσεις για αναπροσαρμογή των μέτρων στις κόκκινες περιοχές. Αν το σύστημα υγείας στάσει σε ακραίες συνθήκες, στα όρια του, τότε θα μπορούσαν να μπουν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ίσως πάνε να κλείσουν τελείως τα νυχτερινά κέντρα σε αυτές τις περιοχές. Στο τραπέζι των ειδικών υπάρχουν σκέψεις για αύξηση του αριθμού των τεστ για τους ενεμβολίαστους στους χώρους εργασίας και μάσκα παντού στους μεικτούς χώρους. Αλλά ακόμη και επιστροφή στην υποχρεωτική χρήση της μάσκας στους αμυγείς χώρους στη διασκέδαση. Είναι σχεδόν απίθανο να πούμε ότι θα ελέγξουμε σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το πρόβλημα όταν έχουμε τεράστιες περιοχές του κόσμου στις οποίες ο ιός βράζει και επομένως είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργηθούν νέες μεταλλάξεις, οι οποίες κάποιες από αυτές μπορεί και να ξεφύγουν από τα εμβόλια που έχουμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί με ασφάλεια να προβλέψει τι θα συμβεί με αυτή την πανδημία. Την ίδια ώρα, με δεδομένο ότι ο εμβολιασμός είναι το μοναδικό όπλο κατά της πανδημίας, η κυβέρνηση ετοιμάζει μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια μέσω των κινητών τηλεφώνων, με καθημερινή αποστολή μηνυμάτων στους ανεμβολίαστους για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων. Και την ίδια ώρα, αίσθηση έχει προκαλέσει ένα περιστατικό επίθεσης εναντίον του καθηγητή πνευμονολογίας Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, ο οποίος βρέθηκε σε ταβέρνα στην περιοχή της Καλαμπάκας με συναδέλφους του. Όπως καταγγέλει ο διοκτήτης του καταστήματος και ο γιος του, του επιτέθηκαν όταν ζήτησαν να γίνουν έλεγχοι στα πιστοποιητικά εμβολιασμού για τον κορονοϊό. Την επίθεση και τον προφυλακισμό που δέχτηκε σε ταβέρνα στην Καλαμπάκα, όπου βρισκόταν με συναδέλφους του, περιγράφει ο καθηγητής πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Όπως λέει, τον έριξαν στο πάτωμα ενώ τον απειλούσαν. Το τέλος μου ορμήσανε, με ρίξαν κάτω, με πιάσαν από το λαιμό και με πέταξαν κάτω. Με προστάτευσε ένας άλλος συνάδελφος που έσκησαν το πουκάμισο όπως και το δικό μου. Με απείλησαν ότι θα έρθουν στην Αθήνα να με βρουν στο νοσοκομείο που δουλεύω και ότι θα μου κάψουν το αυτοκίνητο. Πράγματα τρελά. Αφορμή στάθηκε το αίτημα που απευθύνε στον ιδιοκτήτη της ταβέρνας ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος στα πιστοποιητικά εμβολιασμού για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κάτι που, όπως λέει ο ίδιος Στόπεν και την εκπομπή Τώρα Ό,τι Συμβαίνει, ζήτησε ευγενικά. Δεν έγινε έλεγχος. Ο σκοπός ο δικός μας, ο δικός μου προσωπικά, ήταν το να συζητήσει κανείς με έναν επαγγελματία μιας τουριστικής περιοχής
ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το περιχαρακώσει. Θα μπορούσαν ρίχνοντας με κάτω να μου έχουν σπάσει το κεφάλι γιατί ήταν σκαλοπάτια και να είμαι τώρα σε μια εντατική και νεκρός. Το περιστατικό καταδικάζουν γιατροί και καθηγητές ιατρικής. Επιχειρηματίες της εστίασης και της ψυχαγωγίας δεν έχουν καταλάβει ότι οι πρώτοι που θα το πληρώσουν αυτό, εάν έχουμε εκτροχιασμό των πραγμάτων, θα είναι πάλι αυτοί. Προφανώς δεν είναι αποδεκτή καμία αντίδραση σε καμία παρατήρηση για έλεγχο. Όπως αποκαλύπτει ο καθηγητής Θεοδόρος Βασιλακόπουλος, οι ύβρις και οι ηλεκτρικές επιθέσεις που δέχεται είναι συχνές. Στο mail μου, βρωμιάρη, ούτε στο μαγαζί δεν σεβάστηκε, έφαγες και μετά είπες να κάνουμε και φασαρία. Μουρλέ, αληθεύει πηγαίνει σε κλινικές τρελάδικο. Μακριά από μας, πρόσεχε τα λόγια που ξεστομίζει το βρωμό στο μάσου. Κυριολεκτικά μιλάω. Αν θα έχω πρόβλημα στη δουλειά μου, θα σε φάει το μαύρο φίδι. Άντε ψόφα. Τελικά ο καθηγητής δεν υπέβαλε μήνυση. Και ο αριθμός των κρουσμάτων χτυπά κόκκινο κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν περιοχές, ολόκληρες περιοχές αλλά και χωριά στα οποία το ποσοστό εμβολιασμένου είναι πάρα πολύ χαμηλό. Σύνδεση με τον Άρη Κουτσιούκη, βρίσκεται στις Σέρες ο Άρης, διότι εκεί έχουμε πολλές περιοχές Άρη που το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι πάρα πολύ υψηλό. Δεν έχουν εμβολιαστεί δηλαδή. Παραμένει λοιπόν η ανησυχία έντονη στην ευρύτερη περιοχή των Σερών. Χθες ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 125 νέα κρούσματα στην περιοχή. Υπάρχει δηλαδή αύξηση των κρούσματων το τελευταίο διάστημα και όπως είπες και εσύ, είναι αρκετές οι περιοχές που εμφανίζουν πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Στο Παλαιό Κάστρο Σερών έχουμε αρκετούς κατοίκους να έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό τις τελευταίες ημέρες με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε καραντίνα και ελάχιστοι είναι εκείνοι που κυκλοφορούν στο χωριό. Κάτω από 50% είναι το ποσοστό των εμβολιασμένων στο συγκεκριμένο χωριό, όπως και στην ευρύτερη περιοχή του νομού. Οι ανεμβολίαστοι είναι λοιπόν πολλοί και μιλήσαμε με αρκετούς από αυτούς, όπως μας έλεγαν, δεν δείχνουν καμία διάθεση να αλλάξουν στάση, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να κάνουν το εμβόλιο. Την ίδια ώρα όμως η πίεση στο νοσοκομείο των Σερών παραμένει έντονη. Να σας πω ότι δίνεται μάχη από τους γιατρούς να βρεθεί ελεύθερο κρεβάτι. 40 ασθενείς νοσηλεύονται σε απλές κλίνες για κορονοϊό. 8 ασθενείς στις 10 διαθέσιμες μονάδες εντατικής θεραπείας έμειναν 2 κρεβάτια ελεύθερα, Βασίλη, καθώς το τελευταίο 48ωρο 6 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού, ανάμεσά τους μάλιστα και μία 58χρονη, κλείνοντας να σας πω πως συνολικά από την 1η Σεπτεμβρίου ως τώρα, στο νοσοκομείο Σερών από επιπλοκές του κορονοϊού έχουν χάσει τη ζωή τους 70 συνάνθρωποι μας, από τους οποίους οι 65 ήταν ανεμβολίαστοι, δηλαδή το ποσοστό τους ήταν 92,3%. Άρη, να σας ευχαριστήσω πολύ και κυρίες και κύριοι, μπορεί οι επιστήμονες να λένε ότι είναι μονόδρομος για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας οι εμβολιασμοί, όμως ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα δεν φαίνεται να εισακούονται. Στον Προβατά Σερών οι αντιεμβολιαστές έχουν σχεδόν καθολική παρουσία και δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα τα κρούσματα στην περιοχή αυξάνονται. Ολόκληρη η γειτονιά έχει απομονωθεί. Είναι γεμάτη. Η εμφάνιση αρκετών κρουσμάτων στον Προβατά Σερών σε συνδυασμό με τον υψηλό αριθμό αρνητών του εμβολιασμού προκαλεί ανησυχία. Υπάρχουν αρκετοί που είναι αντιεμβολιαστές και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Κρούσματα καταγράφηκαν και στο δημοτικό σχολείο με αποτέλεσμα κάποια παιδιά να μείνουν σε καραντίνα και κάποια άλλα να τα κρατούν οι γονείς στο σπίτι για προληπτικούς λόγους. Κάποιοι εμφανίζονται διστακτικοί ενώ άλλοι λένε πως δεν έχουν πιστεί. Εγώ φοβάμαι, να πω την αλήθεια. Γιατί ακούω ότι έχει πολλές παρενέργειες. Χαρακτηριστικό είναι πως όταν πριν από λίγες ημέρες κινητή μονάδα εμβολιασμού πήγε στην περιοχή, εμβολιάστηκαν μόλις 5 άτομα. Ναι, να σου πούμε ότι να πέρασαν κάνα 2 χρόνια, τα εμβόλια έγιναν λέει, πολύ νωρίς και δεν τα εμπιστεύουν. Μα εδώ κάθε μέρα πεθαίνουν άνθρωποι εδώ. Εδώ ο Προβατάς έχει εγγυμής. Τα χαμηλότερα ποσοστά ολοκληρωμένων εμβολιασμών καταγράφονται στο Κυλκής με 42,94%, την Πιερία με 43,69%, τη Δράμα με 44,71% και τις Σέρες με 47,68%, αρκετά χαμηλότερα από το μέσο όρο της χώρας που είναι στο 60%. Πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιάσουμε τους πάνω από 80 που είναι σε ένα ποσοστό 30% ανεμβολιάστη. Για τους ειδικούς πάντως η αύξηση του ρυθμού των εμβολιασμών είναι μονόδρομος για να περιοριστεί η διασπορά και να σταματήσουν οι θάνατοι. Είναι σαφές ότι κινδυνεύουν οι ανεμβολίαστοι. Είναι σαφές ότι στις μονάδες είναι οι ανεμβολίαστοι. Πόσες τρίτες δόσεις πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Υπάρχουν μερικές ομάδες οι οποίες το πρώτο, δεύτερο και τρίτο πανδημικό κύμα μας απασχόλησαν πάρα πολύ στο θέμα της νοσηλείας. Αυτοί ήταν άνθρωποι μεγάλοι, άνθρωποι που είχαν χαμηλότερη άμυνα. Κρίσιμη για την ανάσχεση της πανδημίας, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, είναι ο εμβολιασμός και με τρίτη δόση για ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες.
Και την ίδια ώρα οι εφημερίες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εφιαλτικές, αφού δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα διαθέσιμες κλίνες εντατικές. Σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και το Χρήστο Νικολαίδη για να μας δώσει, Χρήστο, την εικόνα στα νοσοκομεία. Βασίλη, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο εφημέρευε μέχρι τις 8 το πρωί. Οι άνθρωποι του νοσοκομείου μας περιγράφουν ως εφιαλτική αυτή την εφημερία, καθώς φτάσαμε μετά από αρκετούς μήνες να έχουμε 47 εισαγωγές. Αυτή τη στιγμή το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύει συνολικά 100 ασθενείς με κορονοϊό. Οι 15 από αυτούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιμα κρεβάτια. Με τους ίδιους όρους άρχισε στις 8 το πρωί και η εφημερία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Όπως μας λένε οι γιατροί και το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό, πραγματικά η προσέλευση στο νοσοκομείο είναι αρκετά αυξημένη, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις μεσημβρινές ώρες. Η κατάσταση είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη και αυτά τα νούμερα, ναι, θυμίζουν την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου του 2020, όταν ουσιαστικά μιλούσαμε για την εκκίνηση μιας εξαιρετικά δύσκολης περίοδου για όλη τη Θεσσαλονίκη αλλά και για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θυμάστε τι ακολούθησε για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020, με μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για όλη την περιοχή μας. Αυτά τα νούμερα είναι αυτά τα οποία θυμίζουν εκείνη την εποχή. Έχουμε γυρίσει ακριβώς ένα χρόνο πίσω, με τους υπευθύνους του Εθνικού Συστήματος Υγείας να εκφράζουν πραγματικά όχι μόνο την απογοήτευσή τους για τον χαμηλό εμβολιασμό, αλλά και την αγωνία τους για το τι πρόκειται να γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ελπίδα όλων, Χρήστο, είναι να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και αυτό νομίζω πρέπει να είναι το μήνυμα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες από τη Θεσσαλονίκη. Και κυρίες και κύριοι, αλλάζει από αύριο η διαδικασία της δήλωσης των self-test για τους μαθητές των δημόσιων σχολείων. Η Αδαμαντία Λιόλιου θα μας ενημερώσει. Αδαμαντία. Εγκαινιάζεται από αύριο, Βασίλη, 1η Νοεμβρίου, η πλατφόρμα edupass.gov.gr για τα δημόσια σχολεία. Η σχολική κάρτα, λοιπόν, που αποτελεί το εισιτήριο των μαθητών για τη συμμετοχή τους στα μαθήματα, θα εκδίδεται από εδώ και πέρα μέσω αυτής της πλατφόρμας. Υπόχρεοι τώρα να εισέρχονται στην πλατφόρμα αυτή είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, όπως και κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα οι επισκέπτες στα σχολεία. Τώρα, οι εμβολιασμένοι ή και οι νοσήσαντες στο τελευταίο εξάμηνο πρέπει να κάνουν τη σχετική δήλωση μόνον μία φορά. Ενώ οι ανεμβολίαστοι μαθητές που υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα σε self-test θα πρέπει να εισέρχονται στην πλατφόρμα και να δηλώνουν το αποτέλεσμα δύο φορές την εβδομάδα έως 24 ώρες πριν από την προσέλευσή τους στο σχολείο κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, οι διευθυντές των σχολείων μέσα από τις θηρίζες τεστ θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τις καταστάσεις με τις δηλώσεις για την παρουσία των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Άρα, λοιπόν, Αδαμαντία, από αύριο αλλάζει, λοιπόν, αυτή η διαδικασία για τους μαθητές όλων των δημόσιων σχολείων. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα μεταβούμε εκτός συνόρων και σε μια συνάντηση που παρακολουθεί πολύ στενά η Αθήνα. Αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν στη Ρώμη, πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται ο Δημήτρης Αραφίδης για να δούμε, Δημήτρη, τι έχει βγάλει μέχρι στιγμής αυτή η συνάντηση. Βασίλη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση και σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού διήρκεσε 1 ώρα και 10 λεπτά. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η συνομιλία διεξήχθη σε πολύ θετικό κλίμα ανάμεσα στον Ταγί Περντογάν και τον Τζο Μπάιντεν και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει τη συνεισφορά της Τουρκίας ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, αλλά παράλληλα εκφράζει την ανησυχία του για την αγορά των ρωσικών πυράβλων S-400. Στο ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου τονίζει την ανάγκη να υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Αναφέρει παράλληλα πως οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την κατάσταση στη Λιβύη, το Αφγανιστάν και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει, πρέπει να πούμε, αναφορά στο δελτίο τύπου του Λευκού Οίκου, στο αίτημα της Τουρκίας για αγορά και εξυγχρονισμό των μαχητικών F-16. Ο Ταγί Περντογάν επιθυμούσε διακαώς την συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν και τελικά έγινε στη Ρώμη, στο περιθώριο της Συνόδου των G20 και όχι στη Γλασκόβη, όπως είχαν αφήσει τις προηγούμενες μέρες οι Αμερικανοί να εννοηθεί ότι θα συνομιλούσαν εκεί οι δύο ηγέτες.
Μπροστά στις κάμερες, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Αμερικανό πρόεδρο αν θα δώσει μαχητικά F-16 στην Τουρκία και αν θα θέσει στον Ερντογάν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Ο Τζο Μπάιντεν αρκέστηκε να πει ότι σχεδιάζει να έχει μια καλή συζήτηση με τον Τούρκο ομόλογό του. Πάντως πρέπει να πούμε, Βασίλη, ότι η Άγκυρα δίνει τεράστιο βάρος σε αυτή τη διμερή συνάντηση, προβάλλοντάς την στο εσωτερικό της Τουρκίας ως εξαιρετικά σημαντική. Βασίλη. Και πάμε να δούμε, Δημήτρη, τι υπόθηκε ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τον Ταγίπ Ερντογάν, μόλις ξεκίνησε αυτή η πολύ κρίσιμη συνάντηση. Is Turkey too close to Με τη μεταφορά του στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της ΣΚΟ δόθηκε τέλος στο θρίλερ με τους 382 μετανάστες που ήταν στιβαγμένοι μεσοπέλαγα για μέρες σε τουρκικό δουλεμπορικό. Η Αθήνα ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει ώστε οι Τούρκοι να πάρουν πίσω όσο οφείλουν τους μετανάστες, κάτι που απέρριπτε μέχρι τέλους η Άγκυρα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι 382 μετανάστες, κυρίως από το Αφγανιστάν και το Μπαγκλατές, που για μέρες βρίσκονταν εν πλώ, στιβαγμένοι στο τουρκικό δουλεμπορικό, φτάνουν στο λιμάνι της ΣΚΟ, όπως βλέπετε στις εικόνες που εξασφάλισε το ΟΠΕΝ. Το πλοίο Φάντασμα με τουρκική σημαία έχει αγκυροβολήσει στα νυχτά και η μετεπιβίβαση των μεταναστών γίνεται με σκάφος του λιμενικού. Με πούλμαν, βαν και κλούβες της αστυνομίας οδηγούνται στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της ΣΚΟ προσωρινά. Ξεκινάει η διαδικασία καταγραφής αιτημάτων ασύλου και ακολουθώντας το πρωτόκολλο θα παραμείνουν σε καραντίνα. Κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης του τουρκικού προς την ΚΟ πάνω στο δουλεμπορικό, μία γυναίκα αποβιβάστηκε στην Κάρπαθο λόγω δύσπνοιας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ανάμεσα στους μετανάστες βρίσκονται και οι διακινητές, με τις αρχές να κρατούν 6 άτομα για ανάκριση, ενώ το 40% δηλώνουν ανηλικοί. Οι ελληνικές αρχές επιδόθηκαν σε μπαράζ ενεργειών ώστε οι μετανάστες να επιστρέψουν στην Τουρκία, με τη γείτονα χώρα να απαντάει αρνητικά. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι διεθνείς οργανισμοί να συνδράμουν στην επιστροφή τους. Ειδοποίησαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία αρνήθηκε να πάρει πίσω το σκάφος. Είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει και να παράσχει έμπρακτη αλληλεγγύη και να διασφαλίσει ότι θα τηρηθεί η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η Τουρκία για μια ακόμα φορά αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πλοίο ξεκίνησε από λιμάνι της Τουρκίας και υπάρχει ανησυχία για το αν πρόκειται για το πρώτο μέρος ενός υβριδικού πολέμου με μετανάστες που σχεδιάζει η Τουρκία στο Αιγαίο, όπως είχε κάνει στον Εύρο. Πώς ένα δεξαμενόπλιο με 400 άτομα που ακούστηκε απάνω μετανάστες βρέθηκε να κινδυνεύει ανατολικά της Κρήτης εντός FIR Αθηνών, σε μια μεγάλη απόσταση από τα παράλια της Τουρκίας, πώς ταξίδεψε το πλοίο αυτό και έφτασε μέχρι εκεί χωρίς να εντοπιστεί. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια συνήθιστη και ιδιαίτερη περίπτωση, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Ξανά στα ανοιχτά της Κύπρου βγήκε για έρευνες το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo. Η Λευκωσία φαίνεται πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω, παρά τις τουρκικές απειλές. Νέο κύκλο ερευνών στην Κυπριακή ΑΟΣ ξεκίνησε το ερευνητικό πλοίο Nautical Geo. Η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας ελήφθη κόντρα στους λιονταρισμούς και τις απειλές της Άγκυρας. Το ερευνητικό πλοίο, ύστερα από ναύτεξ που εξέδωσε το βράδυ της Παρασκευής στη Λευκωσία, κινήθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, νότια της Λεμεσού, στα όρια με το οικόπεδο 8 της Κυπριακής ΑΟΣ. Δυστυχώς η πίεση θα συνεχίσει να υφίσταται εκ μέρους της Τουρκίας με τις γνωστές μεθοδεύσεις και πρακτικές, δηλαδή ουσιαστικά να προσπαθήσει να ακυρώσει το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά στην Κύπρο, που δυστυχώς είναι ο αθέλετο ο αδύναμος κρίκος. Οι Τούρκοι διαστόματος Τσαβούσογλου είχαν απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες ότι θα διακόψουν τον προγραμματισμό της Κύπρου με δικές τους σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις. Önce sismik araştırmalar yaparız. Mesela Yunan Kıbrıs Rum kesimi Kasım ayında sondaj faaliyetlerine başlayacağını söyledi. Ο βασικός λόγος δεν είναι
να κάνει κάτι ουσιαστικό είναι για να αντιπαρατεθεί με τις νόμιμες ενέργειες τις οποίες κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, διότι δεν την αποδέχεται ως Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κύπρος έχει δεσμεύσει την περιοχή για έρευνες μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μεταβαίνει αύριο στη Γλασκόβη για τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στο περιθώριο της οποίας θα ενημερώσει και αρχηγούς κρατών για τις τουρκικές προκλήσεις. Πριν από λίγο, τουρκική φρεγάτα έφτασε πολύ κοντά στο ερευνητικό σκάφος Nautical Geo. Η Γεωργία Χαρατζιώτη θα μας πει περισσότερα. Γεωργία. Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες, χθες τουρκική φρεγάτα πλησίασε το ερευνητικό πλοίο Nautical Geo, μάλιστα έφτασε στα 7 ναυτικά μίλια από το πλοίο. Όμως, σύμφωνα με πηγές του ΓΕΕΦ Κύπρου, του Επιτελείου της Εθνικής Ουρές της Κύπρου, δεν υπήρξε παρενόχληση ούτε διαθερμάτου. Οι ίδιες πηγές όμως σχολιάζουν ότι η Άγκυρα ήθελε να δηλώσει άμεσα την παρουσία της κοντά στην περιοχή των ερευνών του Nautical Geo, δηλαδή ότι παρακολουθεί στενά την περιοχή των ερευνών. Να σου πω ότι τώρα το ερευνητικό πλοίο Nautical Geo συνεχίζει κανονικά τον πλούτο στην Κυπριακή ΑΟΣ, νότια της Λεμεσού. Παρακολουθούμε το θέμα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το βράδυ θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Θυμίζουμε ότι και την προηγούμενη φορά που είχε βγει πάλι το ερευνητικό σκάφος είχε παρενοχληθεί από τουρκική φρεγάτα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Τώρα, περισσότεροι από 120 ηγέτες και εκπρόσωποι κρατών αναμένονται στην Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα που ξεκινά σήμερα στη Γλασκόβη. Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες των 20 πλουσιότερων οικονομιών του πλανήτη συναντώνται για δεύτερη μέρα στη Ρώμη, με την κλιματική κρίση να βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Όμως, προσχέδιο του κοινού ανακοινοθέντος του G20 επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία αυστηρή δέσμευση, μέχρι τουλάχιστον τώρα, για τη μείωση των εκπομπών ρήπων. Για πρώτη φορά, έπειτα από 2 χρόνια λόγω της πανδημίας, οι ηγέτες των 20 πλουσιότερων κρατών του κόσμου βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο. Είτε ποζάροντας για μια οικογενειακή φωτογραφία μπροστά στη φωντάνα τη Τρέβη, είτε συζητώντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε στο δείπνο στο Κυρινάλιο Μέγαρο. Σήμερα αναμένεται να πάρουν αποφάσεις για το πιο κρίσιμο ζήτημα. Αναμένεται να αποφασίσουν ότι η κλιματική κρίση αποτελεί υπαρξιακή απειλή. Έκκληση για πολυμερή συνεργασία απευθύνε ο Ιταλός πρόεδρος. Il multilateralismo e la cooperazione rappresentano le sole risposte concrete ed efficaci alle difficoltà e alle tensioni che attraversano il pianeta. Si tratta di una semplice constatazione di fatto e non di un'affermazione astratta di principio. Όμως μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμία νέα αυστηρή δέσμευση για την μείωση των εκπομπών ρήπων, παρά μόνο η πρόθεση των 20 ηγετών να περιορίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, σύμφωνα με το προσχέδιο των τελικών συμπερασμάτων. Σε αυτή τη σύνοδο κορυφής πάντως σημειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά την πανδημία και την οικονομία. Οι G20 συμφώνησαν να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός του παγκόσμιου πληθυσμού και να επιβληθεί εντός του 2023 στις πολυεθνικές ελάχιστος φόρος του 15%. Minimum corporate tax rate of 15%, that is expected to generate about $150 billion worth of additional revenue every year around the world, which can be invested into public services and into repairing the budgets and balance sheets in the wake of the COVID pandemic. Με τη λήξη των εργασιών της Συνόδου του G20 στη Ρώμη, πολλοί από τους ηγέτες θα μεταβούν στη Γλασκόβη για τη Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα. Το γεγονός όμως ότι οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας δεν θα είναι παρόντες στη Σύνοδο ρίχνει τον πύχη των προσδοκιών. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε και πρέπει να επιταχύνουμε το βήμα προς όλους τους κλιματικούς μας στόχους, προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. The climate crisis is a code red for humanity and young people have the most at stake. Thank you for standing up for climate action in your communities, on the streets and online. I wanted to know it's making a difference. Η Γλασκόβη ήδη έχει κατακλειστεί από ακτιβιστές. Οι πρώτες κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τον σιδηροδρομικό σταθμό, όπου κατέφτασαν με τρένο πολίτες από κάθε πλευρά της Ευρώπης. Ανάμεσά τους και η 18χρονη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Θούνμπεργκ, υπό ισχυρό αστυνομικό κλειό. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Κανονικά θα διεξαχθούν οι εκλογές για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής στις 5 και στις 12 Δεκεμβρίου, με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να συνεδριάζει αύριο για πρώτη φορά μετά το θάνατο της Φόφης Γεννηματά.
Ξεκαθάρισμα ρόλων μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου αναμένεται αύριο στο Κίνημα Αλλαγής, καθώς συνεδριάζει για πρώτη φορά η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μετά τον ευνίδιο χαμό της Φόφης Γεννηματά. Όσα ακούστηκαν περί μεταβατικού Προέδρου για τις επόμενες 35 ημέρες μέχρι τις εκλογές έχουν προκαλέσει δυσφορία σε πολλά στελέχη, όπως αυτή εκφράστηκε και μέσω του Διευθυντή του Γραφείου της Φόφης Γεννηματά. Η συζήτηση περί ρόλων στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής για 35 μέρες γίνεται περί όνου σκιάς. Τώρα που έφυγε η μαμά από το σπίτι, να αποδείξουμε όλοι ότι έχουμε ενηλικιωθεί. Ο Αντρέας Λοβέρδος στην πρωινή εκπομπή του Open υποστήριξε ότι ο κανονισμός της Βουλής είναι σαφής. Την πολιτική εκπροσώπηση του κόμματος στη Βουλή θα την έχουν οι κύριοι Σκανδαλίδης και Κατρίνης, απαντώντας στα σενάρια που ήθελαν και τον Βασίλη Κιγκέρογλου να έχει έναν πιο διευρυμένο ρόλο ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτή είναι και η γνώμη του Προέδρου της Βουλής, γιατί μίλησα μαζί του, ναι, ότι αν δεν υπάρξει κάποια άλλη απόφαση από μια κοινοβουλευτική ομάδα, ισχύει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Συνεπώς θα πάτε έτσι, με αυτή την εκπροσώπηση. Τι θέλω να πω τώρα εγώ, πάνω σε αυτό υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης. Μετά από ένα τέτοιο συγκλονιστικό γεγονός, νομίζω ότι αυτά λύνονται με συνεννοήσεις με τα μάτια. Ο Ανδρέας Λοβέρδος λέει επίσης όχι σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, χρεώνοντας μάλιστα όχι μόνο στην Κουμουνδούρου τη διακίνηση τέτοιων σενάριων, αλλά και εντός του Κινάλ. Ενώ δεν τίθεται εκδοχή συντηρητικής κυβέρνησης, τίθεται και από πολλές πλευρές και από κάποιους από εμάς ένα ζήτημα συνεργασίας από τα λεγόμενα αριστερά κόμματα, χωρίς να έχει ρωτηθεί ο Κουτσούμπας. Ο οποίος το αρνείται αυτό. Και ο Βαρουφάκης το αρνείται αυτό. Άρα το σενάριο, το ύποπτο σενάριο, αφορά μια εκδοχή του Κινάλ με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές του Κινάλ θα γίνουν κανονικά στις 5 και 12 Δεκεμβρίου με ελεύθερη συμμετοχή. Δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να είναι μέλη του κόμματος ψηφοφόροι. Αρκεί να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους και 3 ευρώ, δηλώνοντας φίλοι του κόμματος. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και πάμε να δούμε με τι καιρό θα επιστρέψουν σήμερα οι εκδρομείς. Αφού κλείαρχε Μαρουσάκη, ο Μεσογειακός Κυκλώνας νέαρχος είναι πρώτων πυλών. Ακριβώς, Βασίλη, επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός στις επόμενες ώρες προς τον νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, μιας και όπως θα δούμε και στον χάρτη μας, ο Μεσογειακός Κυκλώνας βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και αρχίζει σιγά-σιγά να μετατοπίζεται προς τα βόρεια-βόρειο-ανατολικά τμήματα. Έτσι λοιπόν, από τις απογευματινές ώρες αναμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα του νότιου-νότιου-ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή προς την κεντρική και ανατολική Κρήτη, προς την Κάρπαθο, το Καρπάθιο, τις ανατολικές και νότιες Κυκλάδες, αλλά και τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα γενικότερα. Θέλει προσοχή, τα φαινόμενα θα κρατήσουν μέχρι και αύριο νωρίς το μεσημέρι, για να αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί αυτό το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας προς την περιοχή της Κύπρου. Κλέαρχε, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο καιρός αλλάζει, ξεκινάει η ανάγκη για θέρμανση, αλλά οι καταναλωτές έχουν αρχίσει ήδη να ανοίγουν με ανησυχία τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ενώ την ίδια ώρα, μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης που έχουν ανατιμηθεί βάζουν φωτιά στους προϋπολογισμούς των οικοκυριών. Η Eurostat που ανακοίνωσε αύξηση του πληθωρισμού στο 3% τον Οκτώβριο, εκτιμά πως από πέρυσι σε κλίμακα τουλάχιστον τριμήνου, η ακρίβεια είναι στο κόκκινο. Μεγάλη ανησυχία προκαλούν στους καταναλωτές οι αυξήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πλέον καθημερινές. Η Eurostat ανακοίνωσε πως ο πληθωρισμός στην Ευρώπη το τρίτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά 3,7%. Κάτι που σημαίνει ότι αυτές οι αυξήσεις δεν μπόρεσαν να τις απορροφήσουν οι επιχειρήσεις. Τα πάντα. Πλην του καφέ που είμαστε αναμονή, όλα τα υπόλοιπα έχουμε αναγκαστεί και έχουμε ανεβάσει τιμές. Σε όλα. Πόσο? Προσπαθούμε όσο το δυνατόν λιγότερο. Γιατί στηρίζουμε τον κόσμο που έρχεται και μας στηρίζει και αυτός με τη σειρά του. Μέσα σε ένα μήνα, οι ταμπέλες με τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων άλλαξαν αρκετές φορές. Η αμόλυβδη ανατιμήθηκε σε ένα μήνα κατά 3,6%, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσε 5%. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κανένα μέτρο από την κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος που γίνει στα νοικοκυριά θα εξατμιστεί μέσω της αύξησης των αγαθών στο καλάθι της οικοκυράς. Και τώρα το πετρέλαιο από τη στιγμή που ξεκίνησε από τις 15 του μηνός. Όπως όλα τα καύσιμα, καθημερινά έχουμε και στο πετρέλαιο θέρμα της αύξησης. Καθημερινά. Μικρή, αλλά καθημερινή. Οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ αλλάζουν καθημερινά. Μέσα σε μια μέρα, ο χοιρινός λαιμός αυξήθηκε κατά 24% το κιλό. Τα πορτοκάλια κατά 19%, το κατεψυγμένο ψάρι 6,5% και οι φρυγανιές 8,1%. Κάθε μέρα και στο σούπερ μάρκετ που πάμε λόγω των παιδιών κιόλας, κάθε μέρα διαφορετικά τα μπελάκια. 10 λεπτά πάνω, 30 λεπτά πάνω. Ανάλογα. Βγαίνουν αυτά τα χρήματα από το μισθό? Με τίποτα. Ίσα-ίσα, για να μην πω με το ζόρι, λέμε ίσα-ίσα, γιατί δόξα τω Θεώ δουλεύουμε. Καταναλωτές και επιχειρηματίες ετοιμάζονται για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, μιας και οι διεθνείς τιμές πρώτων υλών και καυσίμων συνεχίζουν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.
Γυρίζουμε σελίδα και πάμε στην γυναικοκτονία στην Κρήτη. Ο 54χρονος σύζυγοκτόνος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Η Μέρη Γίγου έχει όλα τα νεότερα, Μέρη. Βασίλη, ο 54χρονος δράστης το πρωί πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας όπου νοσηλευόταν, καθώς είχε αυτοτραυματιστεί με το ίδιο μαχαίρι που σκότωσε την άτυχη νεκταρία το πρωινό της Παρασκευής. Η δικογραφία της τυχερής δολοφονίας βρίσκεται ήδη στην εισαγγελία. Μάλιστα, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 54χρονο. Ο ίδιος ζήτησε και έλαβε 48 ώρες προθεσμία για να απολογηθεί και θα οδηγηθεί την το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Η τοπική κοινωνία, Βασίλη, παραμένει συγκλονισμένη. Τα τέσσερα παιδιά της συγγενής και φίλοι την αποχαιρέτησαν χθες σε κλίμα οδύνης για τον άδικο χαμό της. Μέρη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλήρο Μαρουσάκη και στη συνέχεια η εκπομπή Open Sport με τον Μανώλη Σφακάκη. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρα 10 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.